Έτοιμοι. Γιορτάζουμε σήμερα δύο μεγάλες επετείους της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Όταν ο ελληνικός στρατός εξόρμησε για να πραγματώσει τα όνειρα του ελληνισμού. Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν μια ανατροπή στα τότε δεδομένα και καθιέρωσε πολιτικοστρατιωτικά την Ελλάδα στον περίγυρό της. Έτσι η Ελλάδα με τις νίκες του στρατού και την απόλυτη στήριξη του λαού πέτυχε τα όνειρα που προσδοκούσε ο ελληνισμός. Και φτάνουμε στον άλλον μεγάλο σταθμό που γράφτηκε στα βουνά της Αλβανίας. Και που είχε ιδιαίτερη σημασία, όπως ομολογούν όλοι. Η καθυστέρηση των χιτλερικών στρατευμάτων στο μέτωπο της Ελλάδος είχε σαν συνέπεια την ανατροπή των σχεδίων του Χίτλερ. Γιατί δεν μπόρεσε το χειμώνα του 1941 να καταλάβει τη Μόσχα. Και κατέρευσαν τα σχέδια του Χίτλερ. Αυτό το ομολόγησαν όλοι τότε. Σήμερα πολλοί θέλουν να το ξεχνούν και θέλουν να το ξεχνούν γιατί δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τι οφείλει η Ευρώπη σε αυτή τη μικρή Ελλάδα. Εμείς όμως προχωράμε μπροστά. Ο ελληνικός λαός χυμάζεται σήμερα. Αλλά έχει την ίδια ψυχή εκείνου του λαού των Βαλκανικών πολέμων και του έπους του 1940. Είμαι αισιόδοξος ότι παρά τις δοκιμασίες του ελληνικού λαού θα βγούμε από την κρίση και πρέπει να βγούμε από την κρίση. Γιατί και σε εκείνη την ιστορική εποχή υπήρξε η μεγάλη ήττα του 97 και όμως ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα έδωσε το παρόν και αποκατέστησε τη δύναμή της και την πολιτικοστρατιωτική της σημασία σε όλον τον κόσμο, εκείνο τον κόσμο. Και σήμερα πιστεύω το ίδιο θα συμβεί. Πρέπει όμως να βγούμε γρήγορα, γιατί δεν μπορεί να ζητάς περισσότερα από αυτόν τον λαό. Τα έχει δώσει όλα. Και νομίζω ότι στην Ευρώπη κάτι αλλάζει. Αλλάζει με την παραδοχή ότι ο ελληνικός λαός επέτυχε πολύ περισσότερα από ό,τι επέτυχε η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και όλες αυτές οι χώρες που δοκιμάζονται. Ελπίζω οι επόμενοι μήνες να είναι μήνες που θα εμπνεύσουν στο λαό μας την ελπίδα ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Με αυτά τα λόγια θέλω να ευχηθώ σε όλους σας ό,τι καλό μπορεί να περιμένουμε και ελπίζω γρήγορα αυτή την ελπίδα που όλοι την έχουμε μέσα μας και δεν έχουμε γονατίσει ακόμα να πραγματώσει όλα αυτά που κάποτε τα θεωρούσαμε και σήμερα τα θεωρούμε αδύνατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε το...